Τι ήταν να ακούσουν για την κολχικίνη, οι ασφαλισμένοι πήγαν αμέσως στα φαρμακεία για να την αγοράσουν. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μαθαίστηκε αυτό, ότι μπορεί ενδεχομένως η κολχικίνη, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να βοηθήσει λίγο στη μεταδοτικότητα του COVID-19 του ιού, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Έρχεται ο κόσμος στο φαρμακείο, ρωτάει αν μπορεί να το αγοράσει, αν μπορεί να το προμηθευτεί. Σε γενικές γραμμές αυτά. Είναι αλήθεια, είχαμε μια τεράστια ζήτηση στην κολχικίνη. Μερικοί άνθρωποι ήθελαν απλά να ρωτήσουν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και πότε. Άλλοι ήθελαν να το αγοράσουν χωρίς να ξέρουν καν πώς θα το κάνουν αυτό. Τους εξηγούσαμε ότι πρέπει καλά, καταρχήν άλλαξε η νομοθεσία από προχθές. Δίνεται μόνο μια ιατρική συνταγή. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένα ισχυρό, είναι ένα, ουσιαστικά ένα φυτό που η κολχικίνη ανήκει στην κατηγορία του κρόκου. Είναι ένα ισχυρό δηλητήριο στην πραγματικότητα. Έχει θεαματική δράση στη μείωση της διαίρεσης των κυττάρων και δίνεται στην ουρική αρθρίτιδα. Αλλά σε μεγάλες δόσεις ή σε όχι σωστή χρήση μπορεί να είναι και τοξικό, οπότε είναι και επικίνδυνο. Το γνωστό και φθηνό φάρμακο άρχισε να χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα κατά του κορονοϊού, με την ελπίδα ότι θα μειώσει τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Ωστόσο, ο ένας μετά τον άλλον, οι ειδικοί κάνουν συστάσεις να μην προμηθεύονται οι πολίτες μόνοι τους από το φαρμακείο την κολχικίνη. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που προφανώς έχετε ακούσει κι εσείς, έχουμε δει κι εμείς, ότι μπλοκάρει λίγο τη μεταδοτικότητα του ιού. Βέβαια, η κολχικίνη, κατά την άποψή μου, είναι τελείως διαφορετικό φάρμακο. Ουσιαστικά συστήνεται από τους γιατρούς για την ουρική αρθρίτιδα. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, οι επιστήμονες ξέρουν καλύτερα πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό και ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου του συγκεκριμένου. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον το συγκεκριμένο φάρμακο εμείς δεν μπορούμε να το χορηγήσουμε χωρίς ιατρική συνταγή, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την ιατρική του συνταγή για το λόγο που, το θεραπευτικό λόγο που τους έχει εγκρίνει ο θεράπων γιατρός τους και μετά να έρθουν στο φαρμακείο. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι εύχεται να νοσήσει από κορονοϊό για να έχει την κολχικίνη να τη χρησιμοποιήσει? Είναι λίγο παράλογο. Σε πολλά φαρμακεία, μάλιστα, υπάρχει έλλειψη του σκευάσματος πριν γίνει γνωστό ότι μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά κατά του κορονοϊού.